υποδειγματική εμφάνιση, ξέροντα που φεύγει στα μεγάλα λόγια, Γιώργο, και μια πρόκριση που είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο φέτινος Απόλλωνας. Έτσι είναι. Κερδίσαμε με 2-0 το πρώτο αγώνα. Περισσότεροι νόμιζαν ότι θα ήταν εύκολο να περάσουμε τον αντίπαλο της ΑΕΚ. Πολλοί γνωρίζουν, αν όχι η καλύτερη, μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Δυστυχώς, μετά από ένα βλακίστικο φάουλ, μπορώ να πω που έκανα εγώ έξω από την περιοχή, δεχτήκαμε τον γκολ. Μας έβαλε πίεση η ΑΕΚ, αλλά η ψυχή των συμποδοσφαιριστών μου μίλησε το δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε μέσα, παίξαμε για αυτόν τον κόσμο, για τα προβλήματα που έχει το κυπριακό ποδόσφαιρο, για την ομάδα μας. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα να βρεθούμε στη φετινή χρονιά στον τελικό. Που ελπίζω και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταφέρουμε να το κατακτήσουμε. Έχει συνηθίσει τον κόσμο του Απόλλωνας με καλές πορείες στο θέσμο του κυπελού. Ένας κόσμος που απόψε ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Σίγουρα ο κόσμος του Απόλλωνα, του δώσαμε εμείς την ευκαιρία να μην πιστεύει κατά κάποιον τρόπο σε εμάς. Μετά τον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ, κατάλαβαν και αυτοί ότι όντως έχουμε δυνάμεις, ότι ήταν ένα κακό σύννεφο πάνω από την ομάδα και πέρασε και ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Στάθηκαν και σήμερα στο πλευρό μας, τους ευχαριστούμε. Θέλουμε όλοι μαζί στο μεγάλο τελικό, που όπως έχω πληροφορηθεί θα είναι με την ΑΕΛ, να είμαστε όλοι κόσμοι και ο καλύτερος θα κερδίζει. Ελπίζω ότι η ομάδα μου θα είναι καλύτερη και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το κύπελλο στη Λεμεσό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την πρόκριση. Λίγο πολύ μας είπε ο Γιώργος Αμερικής προηγουμένως, γιατί ήσουν έξω στον αγωνιστικό χώρο, μας είπε ότι αυτή την επιτυχία τη χρωστούσαν στην φετινή σεζόν στον κόσμο του Απόλλωνα οι παίκτες. Νομίζω ότι η πίεση που είχαμε από την αρχή της περίοδου για αμφισβήτηση ήταν τεράστια. Κάποιοι βιάστηκαν σε αυτό το ζευγάρι από τη μέρα της κλήρωσης να μας θέσουν εκτός τελικού. Εντάξει, θα ήθελα να πω περισσότερα. Είναι λεπτή θέση μου. Κανείς δεν μπορεί να αποτιμήσει τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ήταν, είναι και θα παραμείνει πολύ μεγάλη ομάδα. Συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο τελικό με τη συμπολίτη ΑΕΛ. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι γιορτή για τη Λεμεσό. Το θετικό του κύπελλου θα μείνει στη Λεμεσό. Μακριά από ακρόητες, το τονίζω. Ελπίζω να το χαρούν και αυτοί και εμείς όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι την ημέρα της εξαγωγής του αγώνα. Και εύχομαι να είναι μια γιορτή για τη Λεμεσό και το ποδόσφαιρο γενικότερα. Μπράβο στον κόσμο, ο οποίος είναι γεννημένος πρωταθλητής. Μπράβο και στους ποδοσφαιριστές και στη διοίκηση, οι οποίοι πίστεψαν και τον κύριο Χριστοφόρου μέχρι την τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υποτιμά και να βάλει τον Απόλλωνα στο περιθώριο. Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα και αξίζει το σεβασμό όπως σεβόμαστε εμείς όλους τους αντιπάλους. Κάτι άλλο, έκανα την ίδια ερώτηση και στον Γιώργο τον Μερκή. Αυτή η πρόκριση, πέραν από τις απαντήσεις, αποδεικνύει το πόσο καλή δουλειά γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Επαναλαμβάνω και το ότι το χρωστούσατε. Γιατί η απογοήτευση, η κριτική, η μουρμούρα ήρθε μέσω των κακών εμφανίσεων που παρουσιάσε στο προηγούμενο διάστημα η ομάδα σας. Μουρμούρα και κριτική, πάντοτε καλόπιστη για μια μεγάλη ομάδα όπως ο Απόλλωνας. Η ομάδα όπως ο Απόλλωνας είναι καλοδεχούμενη και επικοδομητική και ωφελή. Δώσαμε δικαιώματα και γίναμε δέχτες έντονης κριτικής. Αντιδράσαμε, δείξαμε σθένος. Έχουμε βαριά φανέλα, έχουμε μεγάλο κόσμο, έχουμε μεγάλη ψυχή. Είμαστε χαρούμενοι, δεν έχουμε πετύχει ακόμη τίποτα, έχουμε ακόμη 90 λεπτά. Και επαναλαμβάνω ότι θα απολαύσουμε αυτή τη διαδρομή μέχρι και την ημέρα της εξαγωγής του τελικού. Και τονίζω, επειδή υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, να γίνει μια γιορτή για τη Λεμεσό, μακριά από οποιαδήποτε ακρότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλεύαμε συνέχεια για να βελτιώσουμε την ομάδα με στόχο τους ημιτελικούς του κυπέλλου. Μετά την κλήρωση, δουλέψαμε αρκετά για να μάθουμε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Κύπρο. Πραγματικά είναι μια ομάδα που μου αρέσει πάρα πολύ, που την βλέπω να παίζει ορθόδοξο ποδόσφαιρο με πολλή κυκλοφορία. Πιστέψαμε όμως στις δυνατότητες της ομάδας, ειδικά στους ποδοσφαιριστές από την πρώτη ημέρα πίστεψα στις δυνατότητες τους. Σήμερα πιστεύω δεν ήταν τόσο καλή όσο την περασμένη Τετάρτη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το άγχος που είχαν, ειδικά μετά το τέρμα που πέτυχε η ΑΕΚ, δυσκόλεψε, βάραινε λίγο τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Είχαμε ευκαιρίες, κάναμε αρκετές ευκαιρίες. Ευτυχώς σκοράραμε και έφυγε αμέσως αυτόν το άγχος από την ομάδα. Τώρα πρέπει να μπορούμε να πανηγυρίσουμε απόψε, αλλά από αύριο θα στρωθούμε στη δουλειά. Η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολλά και πρέπει να βελτιωθεί για να έχει πιθανότητες σε ένα μήνα ή στον τελικό του κυπέλλου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει στην ομάδα και να το ευχηθώ τα καλύτερα στο πρωτάθλημα.
congratulations and good luck for Apollon. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και καλή τύχη στον Απόλλωνα. For sure we dig a hole in the ground and we just fell to him today. We dig a hole last week and we just fell into this hole today. Σίγουρα πιστεύω ότι σκάψαμε τον λάκκο μας την περασμένη εβδομάδα και πέσαμε με σήμερα μέσα. Every respect to my player that they give everything in order to win the game today. Σέβομαι πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές μου, τα οποία, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα σήμερα για να κερδίσουν τον αγώνα. It's very difficult to play when you have a rope like a goal away around your neck. Σίγουρα όμως είναι πολύ δύσκολο να παίξεις όταν έχεις το σχοινί στο λαιμό σου με το να δεχτείς έναν goal. So while the cup is history, we have to give everything in the league and to finish as high as we can. Για μας το κύπελλο ανοίγει πλέον στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό τώρα για μας να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να μπορέσουμε να δικαιώσουμε στο πρωτάθλημα όσο πιο ψηλά γίνεται. Good luck and congratulations for Apollon. They deserve it. And good luck in the cup. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, το αξίζουν και καλή επιτυχία στον τελικό.